Ένα παλιό τράβηγμα, ρε παιδί, με την Ελένια, που είναι και εύκολο. Ξεκίνησε πριν ακόμα ξεκινήσει η εκπομπή. Έχεις δίκιο, είναι εύκολο. Θα μπορούσε να συμβεί, αλλά δεν έχει βγει το σενάριο. Δεν στο επιτρέπει καθόλου η συνθήκη στην οποία δουλεύουμε. Δηλαδή και εκείνη είναι πολύ χαμηλών τόνων. Σου εμπνέει το σεβασμό άμα τη εμφανίσει. Υπήρχαν διάφορα σχόλια ότι μπορεί να σε ενόχλησε ίσως τον πρώτο καιρό το γεγονός ότι σχολιάζονταν κάποιοι με τη σχέση του Δημήτρη και το γεγονός ότι είναι η Λένια στην εκπομπή παρά με το συναισθηματικό δίδυμο. Α, ότι παραγωνιζόμουν, να, εγώ. Ναι. Δεν το πρόλαβα να το αισθανθώ γιατί ήξερα και το ξέραμε όλοι ότι θα υπάρξει ένα φως εκεί έντονο. Δεν αισθάνομαι ότι θα χαθώ επειδή δεν τα έχω με τον Δημήτρη Γκαρέζο. Το κομμάτι μας, ρε παιδί μου. Ξέρεις, κάτι θα κάνω κι εγώ, κάτι θα κάνω κι άλλοι. Θα τα βρούμε. Η Κατερίνα Καινούργιο έδωσε μια συνέντευξη μες την εβδομάδα και αναφέρθηκε σε σένα. Και είπε ότι δεν είναι τυχαίο αυτό που είπε τότε και αυτό που έγινε τότε, γιατί έχει συμβεί κάτι μεταξύ σας. Παιδιά, μα το Θεό. Θα την πάρω εγώ τηλέφωνο στο τέλος να μάθω. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Δεν ξέρω τι έχω πει και την έχει ενοχλήσει τόσο. Αν τη συναντήσει έξω, θα πάω να τη μιλήσει. Είσαι με τα καλά σου. Άμα τη συναντήσω έξω, θα τρέξω και θα τη πω: συγγνώμη, Κατερίνα, τι έχει συμβεί. Εννοείται. Μα και εγώ πιστεύω ότι δεν είναι ένα άνθρωπο που είναι τρελό. Άρα και για μένα έχει ενδιαφέρον να μάθω τι στο καλό ήταν αυτό που μπορεί να την ενόχλησε. Γιατί δεν έχω την ανάμνησή του με αυτόν τον τρόπο. Αντιθέτω, θυμάμαι να έχω πει καλά πράγματα για την Κατερίνα πολλές φορές. Λοιπόν, με επιτρέπετε να μιλήσω λίγο να δω. Εγώ ποτέ δεν θα μιλήσω. Ωραία. Σου επιτρέπω. Να μιλήσω εγώ ή εσύ. Α, δεν μιλάει πάλι στην τελεία. Ξεκινά τώρα. Ωραία. Προσέξτε λίγο. Να μιλήσουμε πολύ. Είμαι. Λίγο να μιλήσουμε. Είμαι εγώ καλημέρι. Έτσι, παλιότερα ο Λάτσος είναι. Είναι ο Τζόνι. Και έχω το σταθμό. Δεν θέλω να δημιουργήσω μια έντρικα με νέα παιδιά που δεν είναι τόσο δοκιμασμένα, όπως λέω τον Ρουκαρέσο και τη Σνατσάκη. Τι κάνω, παίρνω για πάνελ κάποιον που είναι και.